Κάλεσμα στους πολίτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση με τίτλο «Αλέξανδρος Πάλης, ο Γιαννιώτης Λόγιος 1851-1935, απεύθυνε ο Διευθυντής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνος Σουέρεφ». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων την Κυριακή 23 Ιουνίου στις 11 το πρωί. Περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές εισηγήσεις. Υπάρχουν υλικά τα οποία χάρισε και κοιμήλια τα οποία χάρισε ο γιος του, επίσης Αλέξανδρος, στην Δημοτική Πινακοθήκη και το Μουσείο της Πόλης. Και βέβαια υπάρχουν δύο πολύ ακόμη σημαντικά στοιχεία. Ένα στοιχείο από την παρουσία της οικογένειας Πάλι βρίσκεται στο Μοναστήρι των Φιλανθρωπινών, όπου εκεί φιλοξενούνται οι τάφοι τους, και η πόλη έχει αφιερώσει μια πρωτομή του Αλέξανδρου Πάλι, στο Παραλίμνιο. Ο Αλέξανδρος Πάλης, μεταξύ 1854 και 1935, έζησε σε πολλά μέρη της Ευρώπης, αλλά το πέρασμά του από τα Γιάννενα ήταν καθοριστικό. Βρήκε την καταγωγή του, βρήκε τους προγόνους του και επίσης, χάρη στην δική του μεγάλη παιδεία, βοήθησε τον τότε ανερχόμενο ελληνισμό το να αναζητήσει τη γλώσσα του. Ο Αλέξανδρος Πάλης είναι γνωστός γιατί μετέφρασε την Ιλιάδα, την Ορέστια, τα Ευαγγέλια, και μάλιστα για τα Ευαγγέλια έγιναν πολύ μεγάλες φασαρίες στην Αθήνα το 1901. Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε όψεις από τη ζωή του Αλέξανδρου Πάλι, να δούμε δηλαδή με ποιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος κατόρθωσε να αναζητήσει και να βρει την εποχή του Ψυχάρη και του Παλαμά την δημοτική γλώσσα και να την αποδώσει μέσα από τα μεγάλα έργα προς τον λαό, και επίσης θα δούμε με ποιο τρόπο ο Αλέξανδρος Πάλης συνδέεται με το σήμερα. Θα μιλήσουν γι' αυτό η καθηγήτρια Μέρη Μάντζιου, η διδάκτορ κυρία Βαΐα Οικονομίδου και η αρχαιολόγος κυρία Κίνγκα. Θα χαρώ πάρα πολύ να εμβαθύνουμε στην παρουσία του Πάλι στην Ήπειρο, στην Ελλάδα, αλλά επειδή ο ίδιος ζούσε και στην Αγγλία, στην Ιταλία, στη Βομβάη, στις Ινδίες, να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας κοσμοπολίτης της εποχής του, που ποτέ δεν ξέχασε τον τόπο του.